Δημοκρατικού Κογκρέσου. Και επίσης, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η επίσημη τελετή υποδοχής του. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι από το Πεκίνο και από το σπίτι του λαού. Πριν από λίγο πράγματι ολοκληρώθηκε η τελετή υποδοχής. Ομολογουμένως εντυπωσιακή η τελετή υποδοχής στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πέρα από τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, ένα άγημα των τριών ενόπλων δυνάμεων και από το ναυτικό και από το στρατό και από την αεροπορία παρήλασε μπροστά από τους δύο πρωθυπουργούς, με την ελληνική και την κοινωνική σημαία να κυριαρχεί γύρω-γύρω στον περίβολο του κτηρίου. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Εθνικού Κογκρέσου, με τον Κινέζο αξιωματούχο να τονίζει ότι αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των σχέσεων Αθήνας-Πεκίνου, υπογραμμίζοντας «εκτιμάμε τις προσπάθειές σας, κύριε Πρωθυπουργέ». Ο Κινέζος πρόεδρος του Εθνικού Κογκρέσου τόνισε ότι φέτος είναι η 17η. Εμείς στα πλάνα μας, Γιάννη, με συγχωρείς που σε διακόπτω, βλέπουμε την επίσημη υποδοχή του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Πεκίνο. Μπορείς να συνεχίσεις. Είπε λοιπόν στις δηλώσεις του πρόεδρος του Εθνικού, φέτος συμπληρώνεται η 17η της εταιρικής σχέσης Ελλάδα-Κίνα και αποδίδουμε, όπως υπογράμμισε, μεγάλη σημασία στην αναβάθμιση των σχέσεων. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και η επίσκεψή σας εδώ θα βοηθήσει πράγματι και θα προωθήσει την αναβάθμιση των σχέσεων των δύο χωρών. Του ζήτησε μάλιστα να μεταβιβάσει και τους χαιρετισμούς στον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η παρουσία μας εδώ σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσουμε σε στρατηγική συνεργασία με την Κίνα. Αργότερα θα έχουμε την υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών, συμφωνίες σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο, και στη συνέχεια στο οικονομικό φόρουμ θα έχουμε τις τοποθετήσεις των δύο πρωθυπουργών. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας και αργότερα θα αναχωρήσει για τη Σαγκάη, τελευταίο σταθμό της περιοδίας του στην Κίνα. Αλεξάνδρα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και είναι γεγονός ότι μετά τον ΟΛ, που ήταν και ο κύριος στόχος των Κινέζων, η σειρά έχουν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη στη χώρα μας. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους Κινέζους να μας εμπιστευτούν και να επενδύσουν. Χθες λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης Τσίπρας είχε συναντήσεις με κορυφαίους οικονομικούς παράγοντες του χρηματοοικονομικού και τεχνολογικού κινέζικου τομέα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο. Τη δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στο Πεκίνο, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε συναντήσεις και επισκέψεις σε μεγάλες κινέζικες εταιρείες που έχουν απλώσει τις δραστηριότητές τους σε όλο τον κόσμο. Ελληνικό χρώμα είχε η υποδοχή του Πρωθυπουργού στην εταιρεία κολοσσό στην Huawei, που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής επικοινωνιακού εξοπλισμού στην Κίνα, με 170.000 υπαλλήλους σε 170 χώρες. Ο Αλέξης Τσίπρας και οι υπουργοί που τον συνοδεύουν έγιναν δεχτοί υπό τους ήχους του Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε σε διάφορα τμήματα όπου έγινε παρουσίαση των τεχνολογικών επιτευγμάτων της Huawei, όπως τα κινητά τηλέφωνα 5G, αλλά και έξυπνες εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης με τους υπεύθυνους της εταιρείας στην Αθήνα. Διάσκεψη να είναι πιο ευχάριστη από όλες τις άλλες που έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα. Από ό,τι βλέπω είναι 7.30 λοιπόν, το πρωί εκεί, έτσι. 7.30 ακριβώς. Και περιμέναμε για να βγάλουμε τις γραβάτες, να έρθετε κι εσείς. Τώρα μπορείτε να τις βγάλετε. Στη Huawei, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός πρότεινε την δημιουργία τεχνολογικού πάρκου κοντά στο Logistics Center του Θριάσιου, γραμμή συναρμολόγησης προϊόντων σε ελληνικό έδαφος, δημιουργία κέντρου ανάπτυξης και επενδύσεων, αδελφοποίηση με τεχνολογικό πάρκο Θεσσαλονίκης, συνεργασία της Huawei με ελληνικές εταιρείες. Θα μπορούσαμε να δούμε την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας. Υπάρχει βεβαίως ήδη ένα τεχνολογικό πάρκο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα μπορούσε να αδελφοποιηθεί με το τεχνολογικό κέντρο της Huawei. Φιλοδοξούμε όμως την δημιουργία ενός νέου ερευνητικού κέντρου με υψηλή εξειδίκευση στην καινοτομία και στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,
όπου θεωρούμε ότι η συμβολή σας θα μπορούσε να είναι καθοριστική. Και βεβαίως να επαναλάβω ότι για την ελληνική κυβέρνηση η συνεργασία με την εταιρεία σας μπορεί να είναι εξαιρετικά επικοδομητική και στον χώρο της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά επαναλαμβάνω και στον χώρο της εκπαίδευσης. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Huawei τόνισε ότι η κινέζικη εταιρεία θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα τριετούς διάρκειας για την εκπαίδευση Ελλήνων φοιτητών στην τεχνολογία νέας γενιάς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γιάν Τζιάνλιν, πρόεδρο της Γουάντα. Η Γουάντα είναι η μεγαλύτερη πολιτιστική επιχείρηση στην Κίνα και η μεγαλύτερη εταιρεία κινηματογράφησης παγκοσμίως. Η εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρεται για τη δημιουργία στούντιο κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα. Σε δύο μήνες, αφού γίνει η σχετική προετοιμασία, θα επισκεφτεί τη χώρα μας. Είναι εξαιρετική χαρά και η τιμή να σας συναντήσουμε. Είναι ουσιαστικά ξεκινάμε τις επαφές μας στη χώρα σας, ένα ταξίδι που για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, και τις ξεκινάμε από τον χώρο του πολιτισμού που για μας έχει μια πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Γνωρίζω πολύ καλά το ενδιαφέρον της, τη μεγάλη δραστηριότητα που έχει η εταιρεία σας σε όλο τον κόσμο, στον χώρο της παραγωγής θεάματος. Στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Πεκίνο, ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Σινικό Τείχος. Ο Πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στο Twitter, δήλωσε εντυπωσιασμένος από το επιβλητικό αυτό έργο. Η ανάβαση και η προσπάθεια επιβραβεύονται, όπως με την ωραιότερη θέα σε ένα από τα θαύματα της ανθρωπότητας. Το Σινικό Τείχος άρχισε να κατασκευάζεται το 214 π.Χ. και ολοκληρώθηκε τον 16ο αιώνα. Από το Σινικό Τείχος για την ΕΡΤ, Γιάννης Φασουλάς.